Λοιπόν, με έχει μπερδέψει. Έχω ένα μήνυμα για σένα. Παρακαλώ. Λοιπόν, χθες. Μετά το χαρακτηριστικό τόνο. Μετά το χαρακτηριστικό τόνο. Χθες ήμασταν με μια πολύ ωραία παρέα και βλέπαμε την εκπομπή, μια και δεν ήμουν εδώ. Να. Και όλοι μου είπαν τι όμορφη που ήσουν και τι ωραία μαλλιά. Δεν ξέρω. Μαλλιά! Αυτό πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαν ότι κάνω καλά τη δουλειά μου. Βρε, είπαν και κάτι άλλο πέρα από την εξωτερική εμφάνιση. Πολλά, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα να στα πω. Θα τα πω ιδιαίτερα. Α, τα καλά μου τα κρατάει. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Μοιάζει με παστίτσιο, αλλά είναι παστίτσιο. Είναι παστίτσιο με θαλασσινά όμως. Άκου τώρα. Λίγο διαφορετικό. Τρέλανε μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τα υλικά και να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Λοιπόν. Για τα ζυμαρικά, τα οποία έχω βρασμένα, 500 γραμμάρια πένες και 40 γραμμάρια βούτυρο λούρπακ λιωμένου. Για τον κιμά, που δεν είναι κιμάς, αλλά είναι θαλασσινά, χρειαζόμαστε 600 γραμμάρια καλαμάρι, 600 γραμμάρια γαρίδες, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 2 κουταλιές βούτυρο λούρπακ, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 πυριές φλωρίνης, το πιατάκι σου εδώ, μην πάνε να το πάρεις, 250 γραμμάρια ντομάτα ψιλοκομμένη, 300 ml ζωμό λαχανικών, μία κουταλιά ζάχαρη. Εντάξει, τώρα για την μπεσαμέλ θέλουμε, με αυτή θα ξεκινήσουμε κιόλας, 80 γραμμάρια βούτυρο λούρπακ, ίδια ακριβώς γραμμάρια αλεύρι, 1 λίτρο γάλα, 2 κρόκους και 2 πρέζες μοσχοκάριδο φρεσκοτριμμένο. Το σκέφτηκες αυτό το πράγμα. Ωραίο δεν είναι. Το συζητήσαμε πολύ και με τη Δήμητρα. Και είπαμε τι θα κάνουμε, ή την ιδέα της. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όλα ξεκινάνε με την μπεσαμέλ. Εντάξει, χρειαζόμαστε 80 γραμμάρια βούτυρο, το οποίο το βάλουμε σε ένα κατσαρολάκι μαζί με το αλεύρι, για να κάνουμε το λεγόμενο ρου. Έτσι γίνεται, για να έρθει να δέσει το γάλα μας. Καλά, δεν φαντάζεσαι πόσο ωραίο είναι. Και ωραίο και ζουμερό, ρε παιδί μου. Έχει 25, 50, 75, 80. Εδώ το βούτυρο λούρπακ έχει δοσομετρητή και έτσι δεν χρειάζεται ζυγαριά. Πόσο θέλουμε εμείς? 80 γραμμάρια. Αυτά θα τα κόψω λοιπόν σε μικρά κομμάτια. Εδώ. Και όπως είναι, θα το βάλουμε μέσα. Είναι πιο ωραίο το παστίτσιο που ξέρω. Σ' αρέσει? Ναι. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, έχει βάζουμε το βούτυρό μας, το αφήνουμε λίγο το βούτυρο να λιώσει και θα πάμε να βάλουμε πρώτα το αλεύρι. Τα πιάνω όλα μαζί, βλέπεις, γίνεται χαμός. Πιάστα, πιάστα. Θέλω να ανακατέψουμε καλά με ένα σύρμα αλεύρι και βούτυρο, να έρθει να μαγειρευτεί μαζί και ταυτόχρονα θα πάρετε μια μεγάλη σοτέζα, να την έχετε ζεστάνει. Εδώ θα βάλουμε μέσα υπόλοιπο βούτυρο, τα δύο κομμάτια να λιώσουν και θα έρθουμε να σοτάρουμε όλα τα υλικά μας, εκτός από τις γαρίδες. Πρώτα έχουμε το κρεμμυδάκι, εδώ. Σε βλέπω προφημένη, μάλλον σ' άρεσε πολύ αυτή η συνταγή. Ναι, δεν θα σε βοηθήσω καθόλου. Είμαι πολύ αγαπημένη. Είναι συναρπαστικό αυτό το οποίο βάζω στο στόμα μου και ειλικρινά δεν φανταζόμουν ποτέ τα θαλασσινά θα μπορούσα να τα απολαύσω τόσο. Γιατί εντάξει, να σου πω κάτι. Τα θαλασσινά δεν νιώθηκε ότι πεινάτε αμέσω. Ναι, αυτό είναι. Είναι αφρό, αφρό δεν είναι, παιδιά. Φρούτο δεν λέτε. Έτσι έλεγε η γιαγιά μου. Εγώ το λέω πάντω. Και αυτό τώρα που παίζει η μπαλίτσα με το ζυμαρικό, με την πένα. Μπαλίτσα. Λοιπόν, θέλω να δεις το καλαμάρι μου. Το έχω ψιλοκόψει πάρα πολύ για να γίνει αυτό που λέμε σαν κιμάς. Θα έρθουμε να το ανακατέψουμε με το κρεμμυδάκι μας. Θα ρίξουμε μέσα λίγη ζαχαρίτσα, γιατί θα έρθει να αναστηνεύσει την ντομάτα και την πιπεριά που θα βάλω αμέσως τώρα. Εδώ. Μπορώ να βάλω ό,τι θέλω από θαλασσινά. Μπορείς να βάλεις ό,τι θες από θαλασσινά, απλώς η αλήθεια είναι, θα σας πω ότι το καλαμάρι και η γαρίδα βολεύουν πάρα πολύ και δίνουν μια πάρα πολύ ωραία γεύση. Φαντάζομαι αυτή την έχεις ήδη στο στόμα σου. Στο στόμα μου, δεν θες να ξέρεις τι συμβαίνει. Αλλά έχει αυτό το ισορροπημένο, πρέπει παιδί μου, το πολύ αλμυρό. Ακριβώς. Και αυτή την ωραία που μου είπες, την πατέντα με τη ζάχαρη. Είναι ωραία. Λοιπόν, όπως θα δεις εδώ, θα βάλουμε το ζωμό μας. Το μόνο που μένει είναι οι γαρίδες, τις οποίες θέλω να τις βάλετε στο τελευταίο λεπτό. Αυτό θα πάρουμε το καπάκι μας και θα το αφήσουμε να σιγοβράσει για τουλάχιστον 25 λεπτά. Να μην είμαι από πάνω, να έχω την έπνοια. Μπορώ όχι, να πάω δεν χρειάζεται. Πίσω, ένα ανακάτεμα που και που. Ωραία. Και πάμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν. Έχουμε σε ένα ταψί, δες εδώ, τις πένες μας βρασμένες. Μία στρώση. Okay. Το φαγητό μας εδώ που είναι η γέμιση, ο κιμάς μας, που έχει μαγειρευτεί. Θέλω να το βάλεις όλο στο κέντρο με τη μία και πολύ απλά με το κουτάλι σου. Να το σπρώξω παντού. Εδώ, να σπρώξεις παντού. Και τελευταία στιγμή δεν έχεις παρά να βάλεις στην μπεσαμέλ πολύ απλά τους δύο κρόκους να ανακατέψεις. Ρε, μια γρήγορη συνταγή. Μπράβο σου, Αλέξανδρε. Να πούμε ότι όλες τις συνταγές μου μπορείτε να τις βρείτε στο site μου alexpandreou.gr και φυσικά αυτή θα την ανεβάσω μετά και στο Instagram Alex Παπανδρέου. Δες. Λοιπόν, αυτό θέλω να το βάλετε στο φούρνο
Και νομίζω ότι μετά από αυτό, όσο είναι στο φούρνο, δεν ξέρω, μάλλον θα θες να πας ένα break. Θα πάω. Δεν θέλω εγώ. Εγώ θέλω να μείνω εδώ για πάντα.